και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα συναντούμε δύο πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ του, αλλά πάνω απ' όλα τολμώ να πω ότι έχουν ζήσει εντός και άρα από και για την τέχνη. Την κυρία Μαρίνα Καραγάτση, αρχαιολόγο και συγγραφέα. Καλησπέρα, κυρία Καραγάτση. Καλησπέρα, κυρία Και τον δημοφιλή, βραβευμένο ηθοποιό, σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Πορεία, Δημήτρη Τάρλο. Κύριε Τάρλο, καλησπέρα και σε Καλησπέρα. Αφορμή είναι η μεγάλη επιτυχία του θέατρου πορεία, αυτό ευχαριστημένο. Για να μιλήσουμε για το θέατρο, για το λόγο. Ο λόγος για σας είναι ένα οικογενειακό βίωμα και λόγο καραγάτσι. Πώς ήταν η συνεργασία των δυο σας, πόσο εύκολο είναι μητέρα και γιος να συνεπάρξουν σε μία παραγωγή. Ε, το θέατρο είναι ούτως ή άλλως μία δύσκολη υπόθεση και ομαδική υπόθεση, πρέπει κανείς να ξεχωρίζει τα πράγματα, να είναι αρκετά διακριτές οι αρμοδιότητες του καθενός και πού σταματάει η γνώμη και πού αρχίζει η πραγματική δημιουργία. Ε, η, η μητέρα μου δυσκολεύτηκε λιγάκι να το συνηθίσει αυτό, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι όταν το αποδέχθηκε, το ακολούθησε κατά γράμμα και ήταν εξαιρετικά βοηθητική ε, στην δημιουργία του θεάματος. Οπότε και την ευχαριστώ. Πειθαρχημένη. Ήταν. Τελ, τελικά, ναι. τελικά ναι. Κυρία Καραράτση, έχετε μιλήσει αρκετά γι' αυτό. Σα πήρε 7 δεκαετίε να γράψετε αυτού του συγκλονιστικού τρει μονολόγου του ευχαριστημένου. Το ευχαριστημένο είναι ο τίτλο του βιβλίου. Όπου μιλάτε για πράγματα που σα πονούν. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ε, από συνεντεύξει είναι ότι λέτε ότι πλέον ε, βλέπετε αυτό να επαληθεύετε αυτό που έλεγε ο πατέρα σα ότι η ζωή τελικά είναι μια παρεξήγηση. Σίγουρα. Δηλαδή, ε, καταρχήν, αυτό που είπατε ότι ε, επτά, ε, επτά δεκαετίες εκιοφορεί το αυτό το έργο, δεν είναι ακριβώ έτσι. Διότι ήδη από τα είκοσι μου είχα δοκιμάσει να γράψω μια μικρή νουβέλα. Με απασχολούσε πάρα πολύ εκείνη την εποχή και αργότερα η ζωή αυτής της υπηρέτριας, της Λασκαρός που έζησε στο σπίτι μας 20 χρόνια. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την μουβέλα που ήδη τα πρώτα δείγματα ήταν όταν ήμουν 20 χρονών και τόλμησα να τα δείξω στον πατέρα μου και μου είπε ότι έχω κάνει, ότι έχω κάνει τσαπατσουλιές, ότι πρέπει να είμαι πιο σοβαρή, να το να γράφω αργά, αργά και να μελετώ κάθε λέξη και κάθε φράση, ενώ εγώ πλαφ, 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 πλαφ πηγαίνω στα και είχα καταφύγει τότε στον Εμπειρίκο επειδή ήταν φίλος και πολύ πιο θετικός προς τη νεολαία και τόλμησα να πω να το δει τουλάχιστον ο Εμπειρίκος. Και εκεί υπάρχει μια ηχογράφηση του Εμπειρίκου που είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο Εμπειρίκος και η γυναίκα του και εκείνος ο Εμπειρίκος επενεί και λέει έχει το κορίτσι δυνατότητες και επιμένει ο πατέρα μου ότι μπορεί να έχει δυνατότητε, αλλά δεν είναι σοβαρή. Και πρέπει <χω> να σκεφτείτε, λέει, σα δίνω λέει, ένα παράδειγμα, ότι περιγράφοντα την Αλεξάνδρεια, λέει και καταφεύγει στην πρεσβεία τη Αλεξανδρία. <χω> δεν υπήρχε πρεσβεία, προξενείο υπήρχε η Μαρίνα, πού να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά έπρεπε να περάσουν 70 χρόνια, όπω λέτε περίπου, <laughs> για να τολμήσω να το ξαναπιάσω το, το ευχαριστημένο, ξεκινώντα από την γυναίκα αυτή που με μεγάλωσε, αλλά βέβαια μπλέκοντα όλη, όλη την οικογένεια και κυρίω βέβαια τον πατέρα μου που, μου, που έχει σφραγίσει τη ζωή μου. Ο οποίο κάνει και τον εισαγωγικό μονόλογο στο. Ναι, ο πρώτο μονόλογο είναι του πατέρα μου. Μετά είναι ο δικός μου με την Λασκαρό και ο τρίτο είναι τη γιαγιά μου τη Αντριώτησα. Οπότε μπλέκονται και όλα τα σόγια και οι περιπλοκέ οικογενειακέ τη Αντριώτικη οικογένεια, την οποία ξέρω και καλύτερα, γιατί αυτού έχω ζήσει περισσότερο. Έχετε ζήσει στην Άνδρο οι δυο σα, είναι γνωστό αυτό, όταν ήταν ο Δημήτρη 10 ετών. Ήταν τη δεκαετία του 70, από 6η δημοτικού μέχρι και Δευτέρα γυμνασίου, από 10 έω 13 ετών περίπου. Δεσποτικό λοιπόν ο Καραγάτση, απόλυτο δείγμα τη γενιά του. Δεν αναφέρομαι στη γενιά του 30, στην οποία είναι Δεν ήταν λόγω όλοι δημιά. έτσι, ήταν ναι. και μια ειδική περίπτωση. Ή. Ή. Κακά τα ψέματα. Γνώρισα και το Βενέζη και το Δεζά και δεν ήταν έτσι. Και τον Ελίτη, ο οποίο ήταν φίλο του. Φίλο του και φίλο μου μετά και πολύ δικό, στενός. Και, και δικό σα φίλο στενό. Κάτι που είχε προκαλέσει τη ζήλια του, νομίζω. Ε, το ότι ένα δικό του φίλο σα το, ε, ε, τιμούσε με την προτιμήσή τον του. Τον ενοχλούσε οποιαδήποτε ανδρική παρουσία. Έπρεπε να είναι ο παίδη τη κόρη του παντό. Πάντω, ε, δεν ήταν και ο ίδιο των πολλών γραφών. Θέλω να πω ε, τα πολλά βιβλία τα οποία ε, ε, μα έχει αφήσει ω παρακαταθήκη ο Καραχάτσης, ήταν. Κυρίω πρώτη γραφή, αν έχω καταλάβει σωστά. Ναι, ήταν πρώτη γραφή. Βλέπω πολλέ φορέ τα χειρόγραφά του και μένω άναυδη. Διότι εγώ αυτό το ένα που έγραψα, το έγραψα, το ξανάγραφα, έσκυζα. Ε, μία λέξη την έφερε ο πατέρα μου πριν βίστα. Και αν το ξαναδιάβαζα, θα μπορούσε να και να αλλάξει σε μία σελίδα. Τίποτα. Και ήταν και τη άποψη αυτή. Ότι αν το παραδουλεύει ένα κείμενο, χάνει τη φρεσκάδα του. Δεν ήθελα να το δουλέψει πολύ. Είναι σχολές ίσω αυτές βέβαια. Άλλοι λένε ότι τα δουλεύεις πολύ και ναι. υπάρχει και αυτή η ρίση του Mark Twain, συγγνώμη που σου έγραψα δύο σελίδες γράμμα, δεν είχα χρόνο σου γράψω μία. Μιλάμε στον ελληνικό όπω μιλάμε στη Φυσικά. ζωή μας. Όμω και εσύ παιδεύεσαι με τον λόγο. Υπάρχει και σε σένα μια σχέση με τον λόγο. Από πολύ νέο αρχίζει να μεταφράζεις. Έχει μεταφράσει τι τρει αδερφές του Τσέχοφ, τον Αμερικανικό Βουβαλό και πολλά ακόμη. Και πολλά ακόμη. Ε, μπορεί να είναι και. Σχεδόν 12 τα έργα που έχει μεταφράσει. Δεν τα μετράω γιατί ναι. ο λόγο που κάνω τι μεταφράσει είναι καθαρά πρακτικό. Γιατί θέλω να έχω μια δική μου απολύτω αντίληψη που με βοηθάει στην κοινοθεσία αυτού που πρόκειται να κάνω. Δεν είμαι επαγγελματία μεταφραστή με την έννοια του να μου αναθέτουν μεταφράσει έργων, άλλωστε δεν μπορώ να μεταφράσω και τα πάντα. Ε, έχω ένα, μια γκάμα. Είσαι φιλόλογο, έχει. Δεν είμαι φιλόλογο. Έχει πτυχίο Αγγλική Φιλολογία. Πτυχίο έχει μισή Ελλάδα. Δεν είμαι φιλόλογος. Έχω μία βιωματική σχέση με τη γλώσσα. Ε, τολμώ να πω ότι καταλαβαίνω τις εκφάνσεις της, τα χρώματα της και κυρίως τι σημαίνει ζοντανός και προφορικός λόγος. Και από εκεί ορμόμενος, και επειδή και ο πατέρας μου είναι Αμερικάνος, τολμώ να μεταφράσω κάποια πράγματα. Όχι όλα. Και όχι πάντα. Θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη βιωματική σχέση με τον λόγο. Mm -hmm. Ναι, ε, Δηλαδή, έχει να κάνει, συνδέεται με το ρυθμό, να υποθέσω. Τα πάντα είναι ρυθμό στη ζωή μα. Πόσο δε μάλλον το θέατρο, το οποίο είναι μια φόρμα τελικά, ε, η οποία εμπεριέχει μια παρτιτούρα. Όσο και να θέλει κανεί να είναι ελεύθερο, να είναι χωρί περιορισμούς, τελικά όταν θα πατήσει πάνω στη σκηνή, ξέρει πολύ καλά ο ηθοποιό ότι ακολουθεί μία παρτιτούρα με κάποια περιθώρια ενδεχομένως δεξιά και αριστερά, αλλά πάντα είναι ένας ρυθμός που οδηγεί στο επόμενο και στο επόμενο. Με ενδιαφέρει λοιπόν ο ρυθμός ως λόγος, αλλά και ο λόγος ως βέλος, ως ε, εκτοξευμένο βέλος το οποίο θα πλήξει τον συνάδελφο στην καρδιά. Μόνο έτσι η λέξη μπορεί να γίνει όχημα που θα μεταφέρει στο θεατή τελικά και όχι στον συνάδελφο. Είναι λάθος η αντίληψη κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να προκληθεί κάτι στον συνάδελφο. Στον θεατή πρέπει να προκληθεί. Με αυτήν την έννοια λοιπόν με ενδιαφέρει ο εύστοχος λόγος, ο ολοκληρωμένος και αρθρωμένος λόγος. Από την άλλη όμως το θέατρο είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από λόγο. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα οποία σχιζοφρενικά συνυπάρχουν με απασχολούν πάρα πολύ. Και γι' αυτό και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την αρχαία τραγωδία, γιατί πιστεύω ότι εκεί το πράγμα δυσκολεύει αφάνταστα. Βέβαια, ε, θα ήθελα κάποια στιγμή ε, πριν να αποσυρθώ από τη σκηνοθεσία να δοκιμάσω έστω μία φορά, αλλά πραγματικά μου κάνει μεγάλη έκπληξη η ευκολία με την οποία πολλοί δοκιμάζουν και ξαναδοκιμάζουν και ξαναδοκιμάζουν. Νιώθεις δέος μπροστά στην αρχα... στα έργα της... των αρχαίων Όχι, τραγικών. Όχι, δεν δέος. Αλλά αν δεν έχω μία σκέψη πάνω σε κάτι, το τι θέλω να πω μέσα από μία σκηνοθεσία, έστω σε ένα αρχαίο κείμενο, που είναι αυτό που είναι, δεν θα το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι απλώς και μόνο επειδή είναι αρχαίο ή απλώς και μόνο επειδή μου εδόθη ή δεν μου εδόθη επίδαυρο στο ιερόδιο ή όποιο άλλο ας πούμε θέατρο. Ναι, δεν πρέπει αυτές οι... Και εμπάσχετο, αυτέ οι, οι ευθύνε να αναλαμβάνονται απέσκεπτα. Ναι, το ναι, το έχουμε πρέπει. δει αρκετά και το έχουμε δει και ε, κενό περιεχομένου ναι. να είναι. Σε απασχολεί δηλαδή και η άποψη του Αρτό, που ο οποίος μιλάει για ένα μιμικό ε, θέατρο, ένα πολύ σωματικό θέατρο, για έναν ηθοποιό ακροβάτη, ο οποίο μέσα από το σώμα του. Ε, όχι, όχι, καθόλου. Ε, καθόλου. καθόλου. Δεν είμαι καθόλου υπέρ αυτή τη αντίληψη. Ενώ ισορροπή ανάμεσα στα δύο, στα κλασικά έργα και σε αυτή τη μοντέρνα ε, θα, θα, θα σου σχολή. Ε, ε, όχι, καμία μοντέρνα σχολή. Εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει μοντέρνο. Ε, πόσο δε μάλλον με τα μοντέρνο. <laughs> Μου είναι άγνωστε αυτέ οι λέξει. Εγώ καταλαβαίνω μόνο τι σημαίνει ανθρώπινη επικοινωνία. Τα σώματα λοιπόν των ηθοποιών, τα οποία είναι οι βασικές, τα βασικά όργανα μέσω των οποίων εκφράζεται κάτι και ο λόγος εκφράζει το σώμα, πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουν μια απόλυτη φυσικότητα. Αυτό το οποίο ονομάζω natural movement. Και μέσα από προσωπικές αφηγήσει, άρα προσωπική εμπλοκή και κατάθεση του ηθοποιού, να βρεθούν οι κατάλληλες δράσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια αφήγηση της ιστορίας που να αφορά το θεατή. Και γιατί αφορά το θεατή, γιατί μέσα από τα λόγια κάποιου συγγραφέα ταυτίζεται με την ιστορία του ηθοποιού. Τον αγγίζεις ψυχολογικά, το ναι. συγκινείς Αλλά γιατί. κατά Στανισλάβσκη. Γιατί όμως, όχι διότι μιμούμαστε με κάποιο τρόπο, με νατουραλίστικο τρόπο μια πραγματικότητα. Μια πράξη μεγάλη και σπουδαία. Αλλά γιατί αφηγούμαστε μια προσωπική ιστορία. Αυτή η προσωπική ιστορία μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ οδυνηρό, κρυφό, ε, αβίωτο, ανίποτο. Πολλέ φορέ οι ηθοποιοί ε, το λένε και μετά ξεσπούν σε κλάματα διότι δεν, δεν ξέρανε τι θα του προκαλέσει. Μου έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια να υποθεί μια ιστορία και κατά τη διάρκεια τη ιστορία ο ηθοποιό ή η ηθοποιό που την αφηγείται να μην μπορεί να συνεχίσει. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί. Το θέατρο, όπω ξέρετε, δεν είναι ψυχοθεραπεία. Καθόλου. Ούτε ψυχόδραμα. Αλλά μέσα από αυτήν την προσωπική αφήγηση, καταρχήν πετυχαίνουμε οι υπόλοιποι ηθοποιοί να νιώσουν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, άρα να γίνει μια ομάδα που μοιράζεται ένα μυστικό. Και δεύτερον, να εκφράσει ο ηθοποιός μέσα από τα λόγια τελικά του κειμένου κάτι το οποίο να αφορά πραγματικά τον εαυτό του και τον, ηθο... τον θεατή. Vivez votre rêve, votre chimère à vous. Vous êtes riche. βασικά έργα είναι μεταξύ των προτιμήσεών σας. Ε, και βέβαια, μεγάλη επιτυχία, θεατρική, υπήρξε η Μεγάλη Χήμερα, η οποία βραβεύτηκε και όλα στα έργα του παππού σας, του οποίου το επίθετο δεν έχετε χρησιμοποιήσει για να αποκτήσετε αυτή τη φήμη. Η σύνδεση όμως με τη Μεγάλη Χήμερα, η σύνδεση με το βιβλίο, η βαθιά γνώση, η οποία θα μπορούσα να είναι και εγώ ενδιακή με την έννοια ότι έχετε μεγαλώσει, έχετε γαλουχηθεί με αυτή τη γνώση. Φάνηκε στην παράσταση. Η ερώτηση είναι πόσο δύσκολη είναι η διασκευή, η θεατρική διασκευή τόσο μεγάλων έργων. Ε, κα, καταρχήν... Ε... Δηλαδή ο Γιούγκερμαν που παίζεται φέτος στο θέατρο Πορεία είναι όπως Μάγνουμ. Δηλαδή είναι ένα για πολλούς. Είναι το μυθιστόρημα του Καραγάτση. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, Όμω θα πρέπει να. Ο στρατή ε, Πασχάλη έκανε την uh, θεατρική μεταφορά. Για τους δύο καραγάτσιδε, ο στρατή Πασχάλη και για το ευχαριστημένο η δραματολόγος μου Έρη Κύρια. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι μιλάμε για τρει παραστάσει, τρία έργα μέσα σε 11 χρόνια, α πούμε. που σκηνοθετώ και που έχω ασχοληθεί. Με σύγχρονο ρεπερτόριο, με Σάρα Κέιν, με μεταμοντέρνο έργο, το Σαρα Ρουλ, με Δημητριάδη, Λίθη, Θερισμός, με Τσέχοφ, Czechos. με Ήψεν. Ε, θέλω να πω ότι ε, η οικογενειακή σάγκα για την οποία λίγο... Με το δίλοχο είχατε ε, πάρα, πολλά, με πάρα πολλά έργα, όχι σκηνοθετής, αλλά όσοι ουθοποιός <coughs> είχατε ε, μπλακή. Η, η οικογενειακή σάγκα, λοιπόν, για την οποία... Σε εισαγωγικά, πολλά κατηγορούμε, είναι λιγάκι και στο κεφάλι όσων ε, το, το, το βλέπουν έτσι. Δεν φταίω εγώ, Για πρέπει είναι ξεκάθαρο. Εάν η, ότι... η Χήμερα είχε τόση επιτυχία που έπρεπε να πεχτεί τέσσερα χρόνια και θα μπορούσε να παίζει τα άλλα δέκα, δε, δεν είναι ευθύνη μου. Θέλω να πω Ευθύνης, ότι εγώ. Ευθύνη, ευθύνη σου είναι. Ναι, αλλά δεν το έκανα γι' αυτό. Εγώ έκανα μια παράσταση για το Φεστιβάλ Αθηνών. Εάν μετά. Το ε, ότι δεν ε, βρίσκαμε εισιτήρια ε, ε, ποτέ. 10.000 άνθρωποι θέλουν να τη δούνε, δεν είναι. Ούτε προβλέψιμο ούτε ήταν πρόθεση. Δεν ωστόσο, υπάρχει συνταγή. Ωστόσο. Η ερώτηση ήταν πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διασκευάσει κανεί θεατρικά ένα μυθιστόριμα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία αξίζει να διασκευασει κανει θεατρικα ενα μυθιστορημα αυτο Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ, είχε σχέδιο και στόχο αυτό που κάναμε και με την Έρη και με το στρατή. Και ότι ασφαλώς είναι δύσκολο, αλλά περιφανεύομαι να πω ότι έχουμε παραδώσει στη σύγχρονη ελληνική εργογραφία τρία νέα έργα. Όπως και να το κάνεις, τα έργα αυτά θα μείνουν και μπορούν να πεχθούν σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια από τις επόμενες γενιές ε, με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικές σκηνοθεσίε, να διδαχθούν σε σχολές. Έχω την εντύπωση ότι ένα θέατρο ρεπερτορίου όπως το Πορεία είναι υποχρέωσή του και στόχος του να συστήνει νέα έργα, να δημιουργεί ένα νέα έργα. Ειδικά νεοελληνικά που ε, υπάρχει έλλειψη. Τεράστια. Τεράστια. Εκτό και αν έχουμε κατακλειστεί από ενδιαφέροντα καινούργια ελληνικά έργα και δεν το ξέρω εγώ. Αλλά επειδή διαβάζω πολλά έργα και πέφτουν στα χέρια μου από νέου και νέε που έχουν τη φιλοδοξία να γράψουν, σα διαβεβαιώ ότι δεν έχουμε πολλά ενδιαφέροντα ελληνικά έργα. Το γνωρίζουμε όλοι. Αντίθετα. Ήταν υπά... δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Και ιδίω ο Γιούγκερμαν, ε, όχι ότι η χήμερα ήταν ευκολότερη, αλλά ο Γιούγκερμαν λόγω του όγκου λόγω του πυκνοκατοικημένου ε, όπου 107 χαρακτήρες περιφέρονται επί, 200, επί 1200 ε, σελίδες λόγω της πολυπλοκότητας και του πολυεπίπεδου των σχέσεων των ψυχολογικών ε, ποιοτήτων ε, της δοστογευσικής ποιότητας πολλών χαρακτήρων ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει κανείς ε, τι ακριβώς θα κάνει έτσι ώστε να μην ξεφύγει σε μία μια οκτάωρη οδύσσια. Ε, ο τρόπος που δουλέψαμε λοιπόν ήταν ε, πολύ συγκεκριμένος. Ε, Πρότεινα στο στρατή να δουλέψουμε με έναν εφιάλτη ε, σαν τελευταίο όνειρο ε, του Γιούγκερμαν που γυρίζει στον πύργο του Τάμερφορς για να πεθάνει στα στερνά του Γιούγκερμαν δηλαδή. Έτσι ώστε η αφήγηση να έχει κάτι το «ονειρόδες» το εφιαλτικό και ταυτοχρόνως το γοητευτικό χωρίς συνέχειες, δηλαδή να είναι συγκεχημένοι, να υπάρχει μια σχετική ασυνέχεια χωρίς βεβαίως ο θεατής να μπλέκεται τόσο ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει την υπόθεση. Δύσκολο. τρόπο είναι δύσκολη η μεταφορά ενό σπουδαίου λογοτεχνικού έργου στη σκηνή, όταν ο συγγραφέα δεν είναι εν ζωή, και με ποιο τρόπο ίσω διευκολύνεται ο αυτός που κάνει την θεατρική μεταφορά και ο σκηνοθέτη, ίσω. Ακριβώ επειδή δεν υπάρχει παρέμβαση του συγγραφέα, νιώθει ο ελεύθερο. Εγώ πάντα νιώθω ελεύθερος. Με οτιδήποτε καταπιάνομαι, ε, δεν μπορεί κανείς να με περιορίσει, γιατί τότε απλώς ε, δεν έχω ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, ή πρέπει κανείς να σεβαστεί τα όρια της ελευθερίας μου και να με αφήσει να φανταστώ, ακόμα και αν αυτό που θα φανταστώ είναι λάθος. Που δεν υπάρχει λάθος στο θέατρο. Ο καθένας που διαβάζει ένα βιβλίο φαντάζεται το Γιούγκερμαν με κάποιο τρόπο. Ή φαντάζεται τη Λασκαρό με έναν τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εγώ έχω δικαίωμα να φανταστώ. Ε, από εκεί και έπειτα, οι παρεμβάσει του ζώντο ε, είναι χρήσιμε από την άποψη ότι σου δίνουν πληροφορίε για μικροπράγματα τα οποία ενδεχομένω μπορεί να σου έχουν ξεφύγει, για ε, λέξει που κάποτε είπε, για βλέμματα, για στιγμέ που ενδεχομένω να σου διαφεύγουν και που τελικά μπαίνουν μέσα στη δράση ε, διότι ε, μου άρεσαν. Από την άλλη, ο συγγραφέα που δεν υπάρχει πια, όπω ο Καραγάτση, ε, μπορεί να ερμηνευτεί από τον οποιονδήποτε και σε 10 χρόνια που λήγουν τα δικαιώματά του θα μπορεί κανεί να κάνει ό,τι θέλει. Ε, άρα λοιπόν, ελεύθερα κι εγώ φαντάζομαι, ε, δεν διεκδικώ καθόλου κανένα λάθητο ή ότι ο Γιούγκερμαν είναι έτσι και όχι αλλιώ, ή η Μαρίνα Μπαρέ είναι έτσι και όχι αλλιώ. Έχω δικαίωμα κι εγώ να φανταστώ και να φτιάξω ένα αυτόνομο, αυτεξούσιο, καλλιτεχνικό δημιούργημα το οποίο να στέκει ασχέτως με την αξία του μυθιστορήματος. Ναι, Αυτό ναι. το διεκδικώ. Ναι, να είναι, να είναι αυτε, α, α, ακριβώς, αυτόνομο. Ακριβώς, ναι, δηλαδή, Να έχει τη δική του, του υπαρξή. Ασχέτα με την αναμφισβήτητη, αδιαμφισβήτητη λογοτεχνική αξία του μυθιστορήματος, έχει μια καλλιτεχνική αξία και ως παράσταση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οι παραστάσει πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά και να συγκρίνονται με τα αντιστορήματα. Γιατί κάθε απόπειρα είναι μια απλή απόπειρα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και τελικά πεθαίνει μαζί με το τέλος της παράστασης ή παραμένει όταν είναι σε ρεπερτόριο για κάποια χρόνια. Διαψεύδεται πάντω μία πεποίθηση και μια και αναφερθήκαμε στον Κώστα Γαβρά στην αρχή μου, το είχε πει σε συνέντευξη, ήταν από τι πρώτε εδώ, αυτού εδώ του κύκλου τη εκπομπή, των συναντήσεων δηλαδή, ο οποίο μου είχε πει ότι συχνά ένα μέτριο έργο κάνει μία σπουδαία ταινία ή μία σπουδαία θεατρική παράσταση. Εσύ έχετε καταφέρει σπουδαία έργα να τα μετατρέπεται σε σπουδαίε θεατρικέ παραστάσει. Και αυτό πρέπει να είναι μια τεράστια ευθύνη. Κύριε Τάρλο, πώ είστε την εποχή που προετοιμάζετε μια παράσταση. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Είστε, είστε βιώσιμο. Να, 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 να σας ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, αλλά για μένα η λέξη σπουδαίο πρέπει να αποδίδεται στο πραγματικά σπουδαίο. Εγώ θα έλεγα ζωντανέ παραστάσει, ενδιαφέρουσε παραστάσει, παραστάσει που παρακολουθούνται με, με, με ενδιαφέρον. Αυτό είναι για μένα αρκετό. Το σπουδαίες θα το κρίνει ο χρόνος. Ε, Πώς είμαι... Ε, δε, δεν είμαι, νομίζω, ο, ο καλύτερος ε, ε, για να συμβιώσει κανείς μαζί του τον καιρό που προετοιμάζω μια παράσταση, αλλά αυτό είναι, νομίζω, σεβαστό και κατανοητό από όλους που με ξέρουν. Τελευταία είμαι λίγο καλύτερος. Λίγο πιο ε, ήρεμος, θα έλεγα. Βυθίζεσαι μέσα, στην, μέσα στο έργο, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή... Και, και σένα, αν σε βάλω ε, σε ένα στούντιο επί 10 ώρες 24 ώρα καθημερινά για τρει μήνες ε, θα, θα πάθεις μια ιδρυματοποίηση. Θα, θα, <laughs> θα, οπωσδήποτε θα σε επηρεάσει. Ε, βυθίζεσαι. Αναγκαστικά βυθίζεσαι. Ναι. Κυρία Καρατσή, ποιες ήταν οι παρεμβάσεις ε, για το ευχαριστημένο. Ναι, άκουγα όλη την ώρα την άποψη του Δημήτρη ε, ότι ζώντας του καλλιτέχνη ε, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, διότι ακούς και τη γνώμη του. Ε, όχι κυρία Τσεφσή, δεν με ακούει καθόλου, δεν παρακολουθώ τις πρόβες, απαγορεύεται να, να δω πρόβα <laughs> και όταν πια το με, μου κάνει την τιμή <laughs> να δω, είναι έτοιμο το έργο. <laughs> <laughs> Αλλά ήταν ωραίο. Είχα κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες σε τις περισσότερες <laughs> 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 τις διάγραψες. <laughs> Οπότε καλύτερα, θανόντος του, του, του συγγραφέα να γίνονται οι δουλειέ. Ο Καραγκάτη είμαι βέβαιη ότι θα ήταν ενθουσιασμένο και με τη Χήμερα και με τον Γιούγκερμαν. Και ήταν και ένα άνθρωπο που πίστευε ότι εκείνο ό,τι είχε να κάνει το έκανε, το, 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 το εξέφρασε με το λόγο του. Από εκεί και πέρα, θέλουν να το κάνουν ταινία, θέλουν να το κάνουν θεατρικό, δικαίωμά του να έχουν κάθε ελευθερία να εκφράσουν το δικό τους ε, τη δικιά τους επιθυμία και το, το δικό τους όραμα δεν ήταν ο άνθρωπος που θα επενέβαινε ποτέ για το ευχαριστημένο τι θα έλεγε λέτε ότι θα έπαιρνε μια στάση αντίστοιχη με αυτή που είχε πάρει ε, όταν η σύζυγός του έκανε την έκθεση και πήρε καλές κριτικές δηλαδή θα αναγνώριζε τελικά την αξία σας τη συγγραφική μετά από αυτή την επιτυχία κοιτάξτε επειδή ήταν ένας άνθρωπος τόσο αντιφατικός και δεν ήξερε ποτέ πότε θα πάρει το μέρο σου και πότε δεν θα το πάρει το μέρο σου και για ποιο λόγο παίρνει το μέρο τελικά. Και με τη μητέρα μου, τον πρώτο καιρό ήταν, καθαρό ότι δεν ήθελε η μάνα μου να ασχολείται με την τέχνη, ότι έπρεπε να είναι μια καλή μαμά και μια καλή νοικοκύρα. Ε, τώρα ότι με την πρώτη έκθεση που έκανε άλλαξε κάπως. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά συμβαίνει τον ίδιο καιρό να έχει αρχίσει και μεγάλη κόντρα με την κόρη του. Έχει βγάλει γλώσσα η κόρη του. Και νομίζω ότι είναι ένα τρόπο να κάνουν κόμμα οι δύο καλλιτέχνε <χαι> 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 εναντίον τη κόρη. Δηλαδή προσπαθεί να πάρει και τη μητέρα μου μαζί, ότι εμεί είμαστε δύο καλλιτέχνε και δεν μπορεί να μα καταλάβει. Εμεί ζούμε κάπω διαφορετικά. Είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε διαφορετικοί. Ήταν διαφορετικοί. Και Ήκογένεια. διάβαζα τότε και ένα βιβλίο ενό ψυχαναλυτή, ο οποίο λεγόταν Τέιλορ, και μου το ανέφερε κάθε τόσο, που χώριζε του ανθρώπου σε πατριστές και ματριστέ. οι πατριστέ είναι οι συντηρητικοί, και οι ματριστέ είναι οι δημιουργικοί, είναι, που έχουν oh. θηλυκά στοιχεία. Ο ίδιο πίστευε ότι είναι ματριστή. Ναι, και <laughs> αυτό και η μαμά μου, ενώ εγώ ήμουν μια πατρίστρια. Πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν με όλε αυτέ τι ετικέτε. Θύμωνα πάρα πολύ. <laughs> πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πριν ρωτήσω τον uh, Δημήτρη, τι είναι αυτό, κυρία Καραγάτση, στην τριλογία του εγκληματισμού κατά από το φίβο που την κάνει τόσο μοναδική είναι το στοιχείο του ξένου. Σίγουρα τον είχε εγωιτέψει. Ο ξένος εκείνη την εποχή που ήρθε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη αυτή η μετανάστευση από τη Ρωσία, δηλαδή... Το πώς αφομοιώνεται το ξένο. Το, 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 το αυτός ο κόσμος. Και αφού σκεφτόμουν ότι αν ζούσε τώρα τα τελευταία χρόνια και έβλεπε όλο αυτό το, τον κόσμο που θα ήταν γι' αυτόν πηγή τεράστια έμπνευση. Ένα νησί ταξίδεψα χωρί σκοπό κανένα. Το νερό τα σου γύρεψα για να αντικρύψω. Την... τα τρία έργα λοιπόν τη τριλογία, Εγκληματισμό κάτω από το φίβο, ε, τα έχουμε δει σε θεατρικέ παραστάσει. Τι είναι αυτό λοιπόν, α ρωτήσω εσένα που σε αγωητεύει ιδιαίτερα σε αυτή την τριλογία. Είναι ακριβώ το στοιχείο του ξένου, είναι τα αρχέτυπα, γιατί ο Γιούγκερμαν είναι ένα πρόσωπο πολύ το σημερινό. Δηλαδή, μα θυμίζει πολλά από τα δεινά που μα έχουν οδηγήσει εδώ, που μα έχουν οδηγήσει. Πολλού από του χαρακτήρε αυτού. Δεν νομίζω ότι εμένα προσωπικά με εγωίτευσε αυτή, αυτή η πλευρά. Δηλαδή, η... προφανώ μέσα στο Γιούγκερ μπορεί να δει κανεί τι διαχρονικέ ε, παθογένειε ε, τη ελληνική ε, Αλλά και όπω είπε, τι επιρροέ του, το, τοστο... Ντοστογεύσκη, του αγαπημένου συγγραφέα του Καραγάτση. Άλλωστε, το μύτια ήταν το, παρα... το όνομά του Δημήτρη και γίνει Μίτια από, τον, ε, από τους αδερφούς Σωστά. Εμένα αυτό το οποίο με γοητεύει περισσότερο σε αυτή την τριλογία είναι η διαπίστωση ότι ο ξένος, δηλαδή και η Μάρινα Μπαρέ και ο Γιούγκερμαν ε, στις δύο αυτές περιπτώσεις, ε, ενώ είναι οι ξένοι που έρχονται να προσαρμοστούν ή να αφομοιωθούν από μια Ελλάδα ε, η οποία στην αρχή τους φαίνεται ελκυστική και κατόπιν ε, τους απορρίπτει, τους ξαρνάει τους απογοητεύει και, και πάει λέγοντα. Τελικά τι ανακαλύπτουμε, ότι τα πρόσωπα μέσα στα μυθιστορήματα του Καραγάτση έχουν μια τεράστια μοναξιά. Δηλαδή, ποιος είναι ποιο είναι πιο μόνος του, η Μαρίνα Μπαρέ ή ο Μινάς. Στο μυθιστορήμα της χήμερας, ε. Φαινομενικά, η Μαρίνα Μπαρέ είναι αυτή η οποία βιώνει σταδιακά αυτή την ερημοποίηση η οποία θα την κάνει να πηδήξει από τα βράχια ε, και να αυτοκτονήσει. Αλλά και ο Μινάς δεν είναι μόνος του μέσα σε μια Ελλάδα που δεν τον καταλαβαίνει. Δεν έχει ανάγκη από πράγματα τα οποία δεν του προσφέρει αυτή η χώρα. Η, η Ρεΐζενα δεν είναι μόνη της. Δεν είναι εγκαταλειμμένη και μόνη της σε ένα σπίτι προσπαθώντας να κάνει σχέσεις που δεν βγαίνουν, που δεν υπάρχουν. Ή ο καπετάνιος δεν είναι μόνος του σε ένα καράβι και προσδοκά να γυρίσει πίσω στη γυναίκα του η οποία δεν υπάρχει. Θέλω να πω, όλοι οι ήρωες, οι βασικοί ήρωες τουλάχιστον του μυθιστορήματος διαπιστώνουν ότι έχουν μια ε, ε, μοναξιά. Ερημιά. Ε, ερημιά. Το ίδιο και στο Γιούγκερμαν. Ποιο είναι πιο μόνος του, ο Γιούγκερμαν ή η Βούλα. Η Βούλα η οποία προσπαθεί με όλους τους τρόπους και επιμένει σε μία καθαρότητα και σε μία λεβεντιά και σε μία πνευματικότητα η οποία, την οποία ξερνάει το σύμπαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμένα αυτό το οποίο με τραβάει περισσότερο είναι η διαπίστωση ότι ο τόπος αυτός παρότι εξαιρετικά ελκυστικός είναι τραχής, είναι μια χώρα δαιμονική η οποία είναι πολύ δύσκολο να ζήσει κανεί, είναι μια αβίωτη χώρα. Αφόρητη. Αυτό νομίζω είναι το βασικό για το οποίο ήθελα να μιλήσω. Για αυτήν την αφόρητη κατάσταση. Κυρία Καράτση, είχατε διαβάσει τη χήμερα το Jungerman και τον συνταγματάρχη Γιάπκιν με το οποίο, τον οποίο ξεκίνησε αυτή η τριλογία. Όταν πρώτα διαβάσατε αυτά τα έργα, Πώς νιώσατε, Πριν Σε... σα απαντήσω, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Δημήτρη, ότι είναι τόσο αφόρητο αυτός ο τόπο. Ναι, είναι αφόρητο, αλλά είναι και πάρα πολύ αγαπησιάρη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ο Γιούγκερμαν, εξανθρωπίζεται στην Ελλάδα. Μπορεί το τέλο να φεύγει, αλλά έχει γίνει άνθρωπο. Δηλαδή, η ανθρωπιά την παίρνει από, τον, από τη βούλα. Την πνευματικότητα την παίρνει από τον Καραμάνο. Δηλαδή, δύο Έλληνε τον κάναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το τονίσει ο Δημήτρη. Δεν είναι η Ελλάδα ε, μόνο αφόρητη. Ίσως δεν έγινε κατανοητό. Ε, Ακριβώ το ίδιο λέω. Ότι ο Καραγάτση μέσα από αυτού του χαρακτήρε, όπω είπε σωστά, τον Καραμάνο που ανοίγει Πνευματικούς δρόμους Και που είναι ο ίδιος ο Καραγάτσης Και τη Βούλα Η οποία όμως είναι μια φαντασίωση Έτσι Γιατί ε, Βούλα δεν υπάρχει Είναι ένα εξαϊλωμένο Στην πραγματικότητα Πνευματικό δημιούργημα Του ίδιου του Καραμάνου Προκειμένου να ερωτευτεί Ο Γιούνγκερμαν την ίδια την Ελλάδα Είναι η ίδια Η, η Ελλάδα Στα πολύ ωραία της Χρειαζόμαστε πολλέ βούλες, λέω, για να ξαναγεννηθούμε ω έθνο. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, εφόσον ο καραμάνο είναι τους ο καραγάτη και, και, και η βούλα είναι δημιούργημα του καραμάνου, προκειμένου να ανοίξει τον ερωτικό πνευματικό δρόμο για τον Γιούγκερμαν, τι καταλαβαίνω. Ο Καραγάτη ένιωθε πραγματικά ξένο στη χώρα του. Είχε υποστεί πάρα πολλέ και άδικε και αδικαιολόγητε και σκληρές επιθέσεις όταν ζούσε. Δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Και, και, μάλιστα κριτική... για... Και, για... και μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος ασκούσε κριτική, ήταν και ενεργός δημοσιογράφος, κριτικός α, α... Α... Άρα, θεάτρου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Καραγάτσης έχει γίνει αντικείμενο επιθέσεων, βολών, το ότι το κοινό αντιστέκεται και τον προτιμά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει οι επιθέσεις. Σας θυμίζω δε ότι η μεγάλη χήμερα για την οποία τώρα ανέτος μιλάμε δέχθηκε πολές και ισχυρές επιθέσεις από την κριτική προτού πάρει τα βραβεία. Το θεατρικό εννοείς. Το θεατρικό, όχι δεν μιλάω yeah. για το μυθιστόρημα. Yeah. Λέω λοιπόν ότι ο Καραγάτσης εκφράζει με κάποιο τρόπο στα μυθιστόρηματα αυτά, στον εγκληματισμό, Τη δυσκολία και τη δική του να εγκληματιστεί στη δική του χώρα. Στην Αυτό δική εννοώ. Του χώρα, η οποία είναι εννοώ μονίμος... ότι η Ελλάδα δεν είναι να. κάτι το συγκινητικό. Άλλιω, γιατί να συζητάμε. Είναι συγκινητικό σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι ανώριμο, είναι απεσιάρικο, αλλά είναι και ανώριμο και πολύ κουραστικό. Είναι επικίνδυνο. Και, και άρα είναι... η ανοριμότητα είναι μια δύσκολα διαχειρίσιμη ε... α... για να μην πω κατάσταση α... και βιώσιμη κα... καθημερινότητα, αν μη τι άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και στις ε, στιγμές που ζούμε, στους καιρού που ζούμε, πρέπει, να, πρέπει να τονιστεί αυτό. Πρέπει να τονιστεί. Ότι η, αρ, η ανοριμότητα δεν είναι πλέον αθώα. Είναι επικίνδυνη, ένοχη και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα ε, έχει αυτές τις ποιότητε που λέει η μητέρα μου, σαφέστατα, ε, αλλιώς γιατί καθόμαστε εδώ, θα έπρεπε όλοι να έχουμε μετακομίσει. Αλλά από την άλλη υπάρχει κάτι το βαθιά ε, διεφθαρμένο. Το βαθιά αποτυχημένο, το βαθιά συμπλεγματικό, το οποίο απαγορεύει... Είσαι ανθρώ. Είσαι ανθρώ. Εγώ λέω και φθώ, να σου πω δεις. Το ναι. ίδιο λέμε. <laughs> απαγορεύει Όχι... στο βασίλειο της Δανίας να ζήσει. Ναι. Άμλετ. Μάλιστα. Αναφορά στον Χθες, Άμλετ. Χτες μάλιστα έγινε μια αναφορά που μου άρεσε πάρα πολύ, <laughs> ότι η Βούλα είναι ο, σύγχρο... ο σύγχρονος Άμλετ των ελληνικών γραμμάτων. Και είναι απόλυτα σωστό. Ναι απόλυτα σωστό. Είναι εξαιρετική παρατήρηση. Καράτσι, ρωτάω εσά, γιατί γνωρίζατε τον πατέρα σα φυσικά. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η κριτική του για το ευχαριστημένο, για το Γιούγκερμαν και για τη μεγάλη χήμερα. Μου κάνετε μια ερώτηση πριν. Ε, πότε πρωτοδιάβασα τε, την τριλογία ναι. και πώ την αντιμετώπισα. Ε, εγώ είμαι, όπως λένε ε, άλλοι, ότι εγώ είμαι παιδί της κατοχής. Οι άλλοι λένε, εγώ είμαι παιδί τη μεταπολίτευση. Εγώ λέω, είμαι παιδί τη εποχή του Γιούγκερμαν. Διότι οι γονεί μου αραβωνιάστηκαν το 1935, όταν είχε η Χίμερα, ήταν πια στα τυπογραφεία και στα σκαριά έμπαινε ο Γιούγκερμαν. Παντρευτήκανε το Δεκέμβρη, γρήγορα γρήγορα, μάλιστα. Η μάνα μου ήταν στο τελευταίο έτος της σχολής καλοτεχνών και ήθελε να τελειώσει, να πάει μέχρι τον Ιούνιο αλλά ο πατέρα μου επέμενε γρήγορα γρήγορα να γίνει ο γάμο. Τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε. Ναι, δεν, δεν. <laughs> το ναι το, Τον ερωτεύτηκε πάρα πολύ και εγκατέλειψε τη σχολή Ήταν οτε... πολύ αρενοπό. όπως <laughs> Δεν ξέρω, ήταν πολύ ωραίος και πολύ γοητευτικός και παντρεύονται και ξεκινάνε αρχές Ιανουαρίου 26 Δεκεμβρίου του 35 είναι ο γάμο. Και 1η Ιανουαρίου κάνουν το μήνα του μέλητο στη Βιέννη και στη Βουδαπέστη. Παραλίλω γράφει το Ιούγγερμαν. Ε, Στη Βουδαπέστη, κατά πάσα πιθανότητα, συλίξε, η μάνα συλίξε. μου μένει έγκυο σε μένα. Δηλαδή εγκυμονούν πια και ένα παιδάκι. Και εγκυμονεί και ο Καραγάσης και ένα Γιούγκερμαν Ό,τι του συμβαίνει ε, στη Βιέννη και στη Βουδαπέστη τα σημειώνει και μπαίνουν σφίνα στο Γιούγκερμαν. Είναι, είναι, αστείο. Ε, αυτό το βλέπω πολύ ξεκάθαρα στα γράμματα που έχει, έχουν έχει στείλει το ζευγάρι από τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, κυρίως τη μαμά της μάνας μου, την Αντριώτησα. Δεν ξέρω γιατί και ο πατέρας μου της είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Ο Σεβαστή μητέρα, Σεβαστή μητέρα και της περιγράφει διάφορα πράγματα που κάνουν... Που, πώς περνάνε στη Βιέννη, πώς περνάνε στη Βουδαπέστη. Γυρίζουν πίσω στην Ελλάδα, ε, περιμένουν με λαχτάρα αυτό το παιδάκι που θα γεννηθεί τον Οκτώβρη ε, και, και ο, παραλλήλως ε, ο Καραγάτσης γράφει το Γιούγκερμαν. Σε πόσο χρόνο ολοκληρώθηκε η συγγραφή του Γιούγκερμαν? Περίπου, σε, νομίζω, σε ένα χρόνο και μερικούς μήνες. Ποια θα ήταν η κριτική του πιστεύετε για το ευχαριστημένο καταρχήν. Εσείς εκεί. επιμένετε. Ναι. Για το θεατρικό πια. Όπου Όχι, εδώ... γιατί κάτι έλεγα για τον... Α, ή... ναι. Τον... Συγγνώμη, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Ότι τον Οκτώβριο, α, τα, α, τα γράμματα, λοιπόν, τα οποία έχω εγώ στο αρχείο, σε ένα φάκελο που λέει 1935-1937, Γιούγκερμαν, και είναι γράμματα στην πρώτη φάση, που είναι νιόπαντροι και κάνουν το μήνα του μέλητος στην ε, Βιέννη και στη Βουδαπέστη. Μετά μεσολαβεί η εγκυμοσύνη στην Αθήνα. Γεννιέμαι εγώ τον Οκτώβριο του, του 36 και εκεί είναι μια πάρα πολύ κακή γένα. Ε, συμβαίνει μια, ένας φοβερός, πολύ σοβαρός τραυματισμός της μάνας μου ε, και όλα να τρέπονται. Τότε αρχίζουν και οι φοβερές αϊπνίες του πατέρα μου. Δηλαδή βέβαια παίζει ρόλο ότι χάνει και την αδερφή του, είναι και άρρωστος ο πατέρας του, αλλά κυρίως είναι αυ αυτή, αυτή, η γένα, η οποία μεταφέρεται στο Γιούγκερμαν, στο θάνατο της Βούλας. Είναι οι ίδιες περιγραφές που εγώ θυμάμαι ε, να μου διηγούνται όταν ήμουν πιο μεγάλη, ότι ξέρει την ώρα που σε γεννούσε η μάνα σου, έγινε, έπαθε μια φοβερή αιμορραγία και ήταν, τα, τα, αίματα από το χειρουργείο κυλούσαν κάτω και μπροστά στον προθάλαμο ήταν η γιαγιά σου και ο μπαμπά σου και ο μπαμπά σου έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να κλαίει βλέποντας τα αίματα να τρέχουν. Τέλο πάντων γρήγορα γρήγορα με βαφτίζουν και φεύγει πάλι η μάνα μου με τη μάνα της πια, γιατί ο μπαμπάς μου πρέπει να μείνει με μένα που με μορουδάκι, να πάει στη Βιέννη να χειρουργηθεί, γιατί έχει πάθει ένα φοβερό τραυματισμό στα γεννητικά όργανα. Ε, όλο αυτό το, το γεγονός ανατρέπει την εικόνα που έχει κανείς από την πρώτη φάση της σχέσης τους. Δηλαδή τα γράμματα πια που ανταλλάσσουν βγαίνει, μια, μια δεύτερη βγαίνει, όχι πια η βγαίνει του, του μήνα του μέλητος, είναι η βγαίνει των χειρουργείων της Μνήκης που είναι 22 χρονών μόνο και που έχει πάθει μια φοβερή ζημιά και τα γράμματα του πατέρα μου τα οποία είναι πάρα πολύ συγκινητικά, διότι προσπαθεί... Να, την, να της δώσει κουράγιο, να της πει μια καλή κουβέντα, ε, της γράφει και ποίηματα. Μάλιστα, ένα από τα ποίηματα, το έχω το τελευταίο, έτσι για να καταλάβετε ποια ήταν η σχέση παρακαλώ, της. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέει, ε, «Κουσουρουμάκι μου γλυκό και μπούκι ρωτοτούλη. αυτή είναι μια ιδιόλεκτος, Χθες βράδυ μόλις έλαβον κίτρινον γραμματούλι και είδα πως καθηγητέ θέλουν να το κρατήσουν και ένα μήνα ολόκληρο να μου το εγχειρήσουν. Να πείσεις τους καθηγητάς πως είναι χασαπάδες και από τους παμπόλιδρους Ρωμιούς δεν παίρνουνε παράδες. μόνο, μόνο κοίτα κουκούλι ο γλίγορης να γιάνεις και με τα έτη εκατόν κοίταξε να πεθάνεις. Ουδείς ποτέ απέθανεν από ποπού μπιμπίκι, σε χαιρετά με ένα νιάρ νιάρ με μένο ντολορίκι, η γαγατούλα τους. μπουμπού μπουμπούς επέρασε και εκ νέου επαχύνθη, τώρα δίνει τα νέα τα δικά μου. Και το χαμογελάκι της αγρίως επληθύνθη. Είναι ο βίος δι' αυτήν, μαμ, τσίσα, νάνι, κάκα. Έχεις και χαιρετίσματα από το θείο Τάκα. Χθες η ε, πετσάλι έφαγα ως βλέπεις διασκεδάζω. Συνέχεια άδειων σπιτιού περίγυρων μ' αρέσει να αλλάζω. Με επιδαψίλευσαν ατονσιό μυρίας, έχει τα χαιρετίσματα της γυραιάς κυρίας. Τον αριστήτη Ρωμανών της μπούς τον χθε βράδυ στο τηλέφωνο για, για λίγο τον επήρα. Μου είπε «ουα, ουα, ουα» με κλάψιμο απέσιον. Τι να σου πω, δεν συμπαθώ αυτό το συνοικέσιον. Θα πάω απόψε να τον δω, καιρό να με γνωρίσει. Ελπίζω να συγκρατηθεί να μην με κατουρίσει. <laughs> Όλοι καλά σε χαιρετούν. Ο Γιούγκερμαν, ο Πλάνος, η Βούλα, η Ντίνα, η Ελέν, μα και ο Καραμάνος. Αυτά είναι τα νέα μου και σε φιλώ στη μύτη, ο σύζυγός σου ο πιστός Ήγουν του τέστην ήτι Ροδόπουλος Δημήτριος Ή Καραγάτσις 59 νούμερο, σπουδαία κεφαλή. <laughs> είναι γνωστό ότι το προσωνύμιο Καραγάτση είναι από το δέντρο στο χωριό του, <laughs> το, <laughs> 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 το Καραγάτσι, κάτω από το οποίο διάβαζε <laughs> ναι. όταν ήταν μικρός. Σκέφτεστε να τα εκδώσετε, κυρία Καραγάτση, αυτά τα γράμματα. <laughs> ναι. Μάλιστα είχα μια συνεργασία, αλλά ε, θέλει ένα άλλο δούλεμα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω μια επιστημονική ε, ανακοίνωση με παραπομπές. Εγώ θέλω να είναι ένα παραμύθι ε, τρυφερό και άγριο. Δηλαδή, να είναι τα μισά γράμματα ο μήνας του μέλητος και τα μισά ε, τα χειρουργία και οι κακές αναμνήσεις, να είναι όλο μαζί ένα παραμύθι. Ε, ελπίζω τώρα, μάλιστα για και ο Δημήτρης, μήπως του χρόνου που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το Θέατρο Πορεία, για σκεφτείτε, 20 χρόνια δουλεύει στην Πώ πώς περνάει ο χρόνο, Μου φαίνεται σαν χθε. Είναι φοβερό. Είναι... Μήπω να το κυκλοφορήσουμε. Τι θα ωραία. Θα υπάρξουν κάποιε επαιτειακέ, ήδη υπάρχουν κάποιε επαιτειακέ εκδηλώσει. Ε, ξεκινάμε με κάποιε ματινέ μουσικές που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τι Κυριακέ. Τι Κυριακέ τα μεσημέρια ξεκινάει ο πολύ σημαντικό πιανίστα, ο Κοντραφούρη. Κατόπιν είναι η Ναλίσα Γκριν και ο Χάκη Τζιάν που επανέρχονται σε μοτίβα παραστάσεων για τις οποίες έχουν γράψει ή ερμηνεύουν μουσικές από το Μεσοπόλεμο όπως ο Κοντραφούρης τώρα εμπνεώμένο από το κλαμπ Αριζόνα Μουλατό το οποίο ήταν ένα από τα πιο επιφανή κλαμπ της Βουδαπέστη εκείνης της εποχής πήγαιναν πολιτικοί από όλα τα μέρη, Ιταλοί και θα παίξει μουσικές από αυτή την περίοδο. Ε, οπότε του χρόνου θα συνεχίσουμε με κάποιε τέτοιε εκδηλώσει και εκδόσει. Ε, πιθανότητα λοιπόν να μπορεί να ενταχθεί. Ναι, μακάρι να μπει. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τουλάχιστον εμεί ακούγοντά τα, εγώ συγκινήθηκα πολύ και πιστεύω ότι είστε οι πιο ε, κατάλληλοι ε, ψυχικά για να το δουλέψετε. Φροηδικά, κυρία Καραγκάτση, θα λέγαμε ότι ίσω ήταν πολύ αυστηρό μαζί σα ακριβώ λόγω του ατυχήματο. Δηλαδή... Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Εγώ βέβαια θα έλεγε. δεν είχα καταλάβει τότε πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Μου το διγόντουσαν να. ότι ήταν μια τραγική στιγμή και νομίζω λάθος τους γιατί θα ένα παιδάκι δεν πρέπει να λες ότι σχεδόν σαν να μου λέγανε ότι είμαι υπεύθυνη, υπεύθυνη. Για... για αυτό που τι συνέβη. Βάλω, τι τι βάρος. Δεν ξέρω. Μπορεί... Εγώ πιστεύω ότι ο Καραγάζης ούτως ή αλέος, ήταν ο χαρακτήρας του. Εσείς επιλέξατε έτσι κι αλλιώς τελικά, όπως φαίνεται και από το ευχαριστημένο, και να πάρετε μία... Αντλήσατε από το χιούμορ του, γιατί είχε και χιούμορ, πήρατε μία απόσταση θετική από τα πράγματα και νομίζω ότι κρατάτε τα θετικά... Ε, νομίζω ότι όσο... Τις Παρασκευές, ε, τη γενιά του 30, όλες αυτές τις εμπειρίες... Τους περισσότερο το... ανθρώπους... το, το χαρακτήρα του, δηλαδή ενώ ήταν ένας άνθρωπος οξύς, είχε και μια βαθιά ανθρωπιά και πολύ χιούμορ η αλήθεια. Νομίζω ότι έχω πάρει αρκετά, και από τα καλά του και από τα κακά του. Δηλαδή, γενικά δεν με λένε εύκολο άνθρωπο και όλοι λένε, ε, βέβαια, περισσότερο στον μπαμπά σου, η μάνα μου ήταν ένας πολύ ήπιος, ειρικός άνθρωπος. Αυτή την οξύτητα την πήρα από τον πατέρα μου. Δεν μοιάζει να... δεν φαίνεται κάποια οξύτητα. Δεν τη βλέπετε τώρα, τώρα θα σας τη δείξω εγώ. Επιμείνω πάντως, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η κριτική του την εποχή που έγραφε κριτικές και μάλιστα σκληρές θεατρικές με την έννοια της αλήθειας. Δεν χάιδευε αυτιά ο Καραγάτης ως κριτικός θεάτρου. Ποια θα ήταν λοιπόν η κριτική του για το ευχαριστημένο, την παράσταση. Νομίζω ότι θα ήταν θητική. Ε, Γιατί ήταν ένας αληθινός καλλιτέχνης και ένα πράγμα που δεν άντυχε ήταν την παρεμάρα. Δεν νομίζω ότι είναι βαρετό έργο. Νομίζω ότι θα τον ενδιέφερε, θα του άρεσε πολύ η λύση του, ε, του μικρού θεατρικού στο τέλος και η, η κατά κάποιο τρόπο συμφιλίωση, γιατί αυτό που κυρίως δεν θα άντεχε θα ήταν ένα έργο το οποίο θα έλεγε τα σοβαρά... Το... Αυτός ήτανε κακός, αυτός ήτανε καλός, αυτός... τα... αυτό ήταν κακό, αυτό ήταν καλό. Αυτός... Το διδακτισμό. Το διδακτισμό δεν τον άντεχε καθόλου. Και θυμάμαι στι πρεμιέρε όταν πήγαινε, όταν βαριότανε, έσκυβε το κεφάλι του κάτι ο Έζη και έκλεινε και τα μάτια του και λέει: Αμάν, θέ μου, πότε θα τελειώσει. <χει> δεν άντεχε τη βαρεμάρα. Δεν έφευγε όμω. Δεν έφευγε, αλλά έδειχνε καθαρά ότι ασφιχτιά. <χει> 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 Δυσφορούσε. Και η κριτική του για το Γιούγκερμαν και τη Χήμερα. Σα είπα ότι από τη στιγμή που εκείνο. Γιατί ο Γιούγκερμαν είναι μια, μια ολόκληρη ζάγκα. Τόσα πρόσωπα. Αυτό που έκανε ο Δημήτρη είναι ένα δηλαδή, θαύμα. Πώ μπόρεσε να απομονώσει τα, το, το τα, τέταρτο ξέρω εγώ, των προσώπων. Ο το, το έκανε αυτό, ε, δεν το έκανε. Ε, εγώ, μαζί, σε συνεργασία ε, Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Μόνο γι' αυτό θα, θα του έλεγε τα χίλια μπράβο. Άρα περιμένουμε το συνταγματάρχη Λιαπκίν Δημήτρη. <laughs> και όχι, όχι. Για να την ολοκληρώσουμε όχι. την τριλογία ή θα πάμε σε άλλο μυθιστόρημα. Όχι, όχι δεν πάμε. Ποιο πουθενά. είναι το δικό σου αγαπημένο πουθενά. Κοτζαμπάσει. Πουθενά δεν πάμε. Πουθενά δεν πάμε. Όχι. Ε, έχω ανάγκη από το να κάνω άλλα πράγματα. Ε, άλλωστε ο Λιάπκιν για, μέσα, για, μένα εμπεριέχεται μέσα σε αυτά που έχω κάνει. Υπάρχει και ως χαρακτήρας στο Γιούγκερμαν. Ερμηνεύεται ίδιο και υπέροχα από τον Δημήτρη τον Πίτο, που είναι και Λαρισαίος. Δεν χρειάζεται ο Λιάπκιν. Αυτά που είχα να πω για το θέμα της προσαρμογής του ξένου τα είπα. Οτιδήποτε στο απότερο μέλλον κάνω θα έχει τελείω διαφορετική εκκίνηση. Αυτή τη στιγμή έχω ε, άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο μυθιστόρημα του Καραγάτση, Ο Γιούγκερμαν. Σαφέστατα. Νομίζω έλεγε ο Καραγάτση είμαι κακό λογοτέχνη με την έννοια ότι δεν θα σα λέω τα πράγματα όπω θέλετε να τα ακούσετε. Μακάρι να είχαμε πολλού τέτοιου κακού λογοτέχνε, κυρία Καραγάτση. Συμφωνώ. Και κακού σκηνοθέτε, Δημήτρη Τάρλου, <Κιχει> που να μην μα τα λένε όπω θέλουμε να τα βλέπουμε, αλλά να μα συγκινούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. εγώ Καταρχήν για τις παραστάσεις, για όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται, για την εξαιρετική πορεία του θεάτρου Πορεία. Εύχομαι να δω στη σκηνή τον Κοντζάμπαση και να εκδοθούν τα γράμματα. Ευχαριστούμε. Εσείς θέλετε να δείτε τον Κοντζάμπαση. Εγώ θα ήθελα πολύ. Γιατί, Γιατί είναι μια άλλη α, εικόνα της ελληνικής επανάστασης, της παθογένειας, α, ανατρέπει τα πάντα, είναι ανατομία και μου κάνει εντύπωση αν ήταν λίγο πιο θαραλέη η της κυβέρνησης θα έπρεπε να το βάλουν στα ελληνικά σχολεία να διαβάσουν την αλήθεια της ελληνικής επανάστασης, όλο το αλληλοφάγωμα, όλο το, το εκεί Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Καραγάτση Ιστορία μελετούσε και, και... πάρα πολύ και ήθελε... ήθελε, να αφήσει τέτοια έργα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καραγάτση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην περιοδία με το ευχαριστημένο. Ε. Θα πάτε ε. Λεμεσό. Ε, ο προγραμματισμός είναι για Κύπρο, για Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, το, τη μικρή σκηνή, για τα Γιάννενα και για τον Απόλλωνα της Πάτρας, με ένα ενδεχόμενο και για τη Σύρου, για το υπέροχο Απόλλωνα της Σύρου ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Τάρλο, που ήρθες εδώ σήμερα. Σε εκτιμώ βαθιά. Σε ευχαριστώ και εγώ και να συνεχίσεις και εσύ να κάνεις αυτές τις υπέροχες εκπομπές. Ευχαριστώ. Και σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Καλό σας βράδυ. πώς να σου τα στείλω. Με <Ροί> αγάπη